Απέφυγε αυτά τα 10 φαγητά για να μηδενίσεις την κοιλιά. Αυτά τα φαγητά είναι που σε κρατάνε χοντρό. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα φαγητά. Ξεκινάμε με το νούμερο 1. Γεμιστά. Γεμιστά, σκουπίδια. Γεμιστά τη μαμά, τα παραδοσιακά σκουπίδια. Και μου λέει άλλο. Σαρό τα γεμιστά και η μαμά και μην πει ξανά για τα γεμιστά. Και σου πω κάτι, ρε φίλε. Φας τα γεμιστά του σαρό. Έτσι όπως κάνουμε εμείς στη συνταγή. Δηλαδή με άλλη γέμιση. Δεν μπορεί να έχει τώρα αυτό ρύζι με λάδι και να πα να το φας. Και να πρέπει να αδυνατήσει. Οπότε γεμιστά, λυπάμαι που στο λέω. Χ. Ή αν το φας να ξέρει ότι σε παχαίωνα. Εντάξει. Τι μπορεί να κάνει αντί για τη γέμιστα. Μπορεί να βάλει άλλη γέμιση μέσα. Πει μαμά, μπορεί να βάλει λίγο κοτόπουλο μέσα και λίγο μοτσαρέλα. Τέλος, όχι ρύζι, πάλι κάτι πρωτεϊνούχο, κάνα λαχανικό, κάτι άλλο. Υπάρχουν τρόποι. Τώρα, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυγόφετες. Μου λέει ο άλλος μυστέρι. Σαρά λέει, εδώ έχει να τρώει ψωμί, αφού το ψωμί παχαίνει. Το μυαλό σου και μια λίρα, αγαπητέ μου φίλε. Εντάξει, ξέρουμε ότι το ψωμί παχαίνει στις τυπικές πατροπαράδοτες δίαιτες. Αλλά αν κάνουμε διαλυματική, μπορούμε να φάμε ψωμί, μπορούμε να φάμε και το βράδυ ψωμί. Και εμείς τρώμε αυγόφετες κάθε μέρα, ή κάθε μέρα παραμέρα, εγώ τρώω αυγόφετες. Πού είναι, ουσιαστικά, ψωμί του τόστ. Με αυγό, στέβια, το βάζω να ψηθεί και είναι αφράτο τέλειο. Μετά έχουμε σοκολάτα υγείας. Θα φάω αυτή τη σοκολάτα γιατί θέλω το γλυκό μου και θέλω να είναι υγιεινό. Ήξερες ότι η σοκολάτα υγείας έχει ακριβώς ίδιες θερμίδες με τη σοκολάτα γάλακτος? Το ξέρεις αυτό? Οπότε γιατί είναι πιο υγιεινό? Επειδή έχει ζάχαρη. Και άμα σου πω ότι επειδή δεν έχει ζάχαρη, αντί για τη ζάχαρη που δεν έχει, έχει λιπαρά. Οπότε τι έκανες, μια τρύπα στο νερό έκανες. Εντάξει. Τέτοια λες και τέτοια σου λέει ο άλλος τον που ακούς και έχει μια κοιλιά μέχρι το ταβάνι. Λέει σοκολάτα υγείας, παιδιά, φάτε! Αφού είσαι κοιλούμπας, τι μιλάς. Γιατί ακούς ανθρώπους που έχουν κοιλούμπα. Οπότε αν είναι να φας σοκολάτα, φάει ποια σοκολάτα θες. Σοκολάτα είναι σοκολάτα, παχαίνει. Φάει λίγη να γουστάρεις. Έκανες διαλυματική, μια εβδομάδα είσαι στρατιώτης, θα φας και λίγη σοκολάτα. Πηγαίνεις να τρως σοκολάτα υγείας και να τρως και κάθε μέρα για να λες α, εγώ αυτό που το κάνω υγιεινό, είναι καταστροφικό. Εντάξει, καταστροφικό. Οπότε μην τρως σοκολάτα υγείας και νομίζω ότι κάτι κάνεις. Τίποτα δεν κάνεις. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι μαγειρευτά. Μαγειρευτά απ' έξω, από μαγαζιά, από σούπερ μάρκετ, από οπουδήποτε. Και από τη μάνα σου. Δεν τα εμπιστεύεσαι. Μένεις μακριά. Ακόμα και συσκευασμένο να είναι. Και να γράφει από πίσω έχει 500 θερμίδες, μπορεί να έχει 200 και μπορεί να έχει 1000. Και κάθε φορά το μαγειρεύουν διαφορετικά. Δεν είναι να τα εμπιστεύεσαι. Απ' έξω τρως μόνο ψητά. Ψητά, γιαούρτια, συσκευασμένα τέτοια. Όχι μαγειρευτά. Μακριά από τα μαγειρευτά. Εντάξει, μεγάλη παγίδα. Τώρα, εάν θες να μηδενίσεις την κοιλούμπα σε 3 μήνες, με 0 πίνα, 0 στερίζεις, να τρως ό,τι θες, να τα χάσεις οριστικά, να μην τα ξαναπάρεις πίσω ποτέ, για να μου πεις υπάρχει τρόπος. Υπάρχει, ναι, φυσικά και υπάρχει. Αυτό έχω κάνει εγώ και αυτό έχουν κάνει χιλιάδες μαθητές μου. Τότε θα σου πρότεινα να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις αυτό το link που έχω στο προφίλ μου, εκεί που έχω ένα δωρεάν σεμινάριο. Αυτό το δωρεάν σεμινάριο. Πατήσεις αυτό το σεμινάριο, θα το δεις, εντάξει, και θα γουστάρεις. Θα είναι ό,τι χρειάζεται, βρίσκεται εκεί πέρα. Εντάξει. Ό,τι χρειάζεσαι βρίσκεται εκεί πέρα. Πήγαινε, δες το, γράφει τα πάντα, τι να φας, τι να μην φας, ιδανικές ώρες νηστείας, ιδανικές ώρες σύντησης και κάποια άλλα μυστικά που δεν μπορώ να μοιραστώ εδώ πέρα, γιατί θα με κλείσουνε. Τα μοιράζω μόνο στο σεμινάριο. Πήγαινε, δες το. Μην τα αφήσεις για αύριο, γιατί το αλλάζουμε αυτό το σεμινάριο κάθε τρεις και λίγο. Πρέπει να το δεις τώρα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το πεπόνι. Πεπόνι. Πεπόνι, στο πεπόνι λέμε πεπόχι. Πεπόχι, κυρίες και κύριοι. Πεπόχι δεν θα φάω. Θέλω καρπούζι, όχι πεπόνι. Και λέει, σου λέει ο άλλος έξυπνος. Λέει, μα έχουν τις ίδιες θερμίδες. Ναι, γραμμάριο, έχουν τις ίδιες θερμίδες. Αυτό που δεν ήξερες είναι ότι το πεπόνι έχει την ίδια μάζα σε μικρότερο όγκο. Και με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα κιλό καρπούζι είναι τόσο και ένα κιλό πεπόνι δεν είναι τόσο, είναι τόσο. Οπότε, ναι, μεν έχει τις ίδιες θερμίδες, αλλά παχαίνει δύο φορές περισσότερο επειδή έχει τη διπλάσια μάζα στον ίδιο όγκο. Το πιασες. Και αν δεν το πιασες, κράτα μόνο αυτό που σου λέω. Μακριά από το πεπόνι. Μακριά. Μακριά. Μην το βλέπω το πεπόνι μπροστά μου. Άστο. Καρπούζι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα αποξηραμένα ντοματίνια. Το είδαμε και αυτό στο σούπερ μάρκετ. Ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Γιατί τα αποξηραίνει τώρα, ρε παιδιά. Σκοπό τη ζωή σα το έχετε κάνει να μα κάνετε χοντρού όλου. Παχαίνει. Θα παχύνει με υγιεινό, αγνό, παρθένο τρόπο. Άμα θε να παχύνει έτσι, παχύνει έτσι. Εάν όμω θε να χάσει την κοιλιά. Δεν έχει κανένα νόημα να τρώσω τέτοια πράγματα που είναι τίγκα στη ζάχαρη, στις θερμίδες, στα λιπαρά και απλά σε κοροϊδεύουν. Σε έχουν πιάσει κότσο και σε κοροϊδεύουν. Κακομοίρι μου. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα χόρτα. Μου στέλνει μια. Σαρώ, τα χόρτα. Αυτό με τα χόρτα πρέπει να το πάρεις πίσω γιατί έτσι παχαίνει. Όχι, κούκλα μου. Ο κόσμος παχαίνει επειδή τρώει χόρτα. Επειδή παραγγέλνεις χόρτα. Και στο φέρνουν. Είναι εκεί με ένα κιλό λάδι. Και αρχίζει εσύ τις παπάρες και χαίρεσαι ότι είναι αγνό και δεν ξέρω εγώ τι. Μετά, καρύδια. Πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου, λέει κοίτα, πήρα αυτά τα καρύδια. Μέχρι να φύγω από εκεί είχαν τελειώσει. Κοιτάω ότι η συσκευασία ήταν ένα κιλό αυτό. Ένα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Φάγαν όλοι καρύδια, χαίρονται, αδυνάτησα, δεν έχω φάει τίποτα. Και μετά παραγγείλαμε και σουβλάκια. Και μετά τις κοιτάω, όλους είναι με κοιλιές, ρε φίλε. Λέω, λογικό. Λογικό και επακόλουθο. Οπότε, εάν δεν θες
να μιζεριάζεις κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε μήνα τα ίδια, να περάσουν άλλα 10 χρόνια σε ακριβώς το ίδιο σημείο, τότε πάω το προφίλ μου, πάω το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και πήγαινε δες αυτό το δωρεάν σεμινάριο τώρα. Δεν σου μένει άλλος χρόνος. Ή βασικά σου μένει. Άσε για το χρόνο εσύ. Πήγαινε κάτω σε 10 χρόνια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε. Klein Mind.